Η 5 φορές κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μεξικό στη Σαμάρα σε νοκάουτ παιχνίδι για μια θέση στην οκτάδα του Μουντιάλ. Η Βραζιλία διατηρεί το απόλυτο προβάδισμα στις αναμετρήσεις με το Μεξικό. Η τελευταία φορά που απέτυχε να φτάσει στα προημιτελικά ήταν το 1990. Η Σελεσάο μπορεί να μην έχει ικανοποιήσει με την εικόνα της, ωστόσο πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε. Μπορεί και να χάσουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς θα έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό παιχνίδι μας, είπε ο Κασεμίρο, ενώ θεωρεί πως ο Οσόριο θα τους εκπλήξει εντός γηπέδου. Θεωρώ πως ο προπονητής τους είναι πολύ έξυπνος, έχει δουλέψει ο Σάο Πάολο και έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτόν. Δεν μπορούμε να πέσουμε στην παγίδα ότι το Μεξικό θα παίξει αμυντικά, γιατί είναι πολύ έξυπνος προπονητής και είμαι βέβαιος ότι θα ήθελε να μας εκπλήξει. Επειδή μια γρίπης φαίνεται να έχει πλήξει την αποστολή του Μεξικού τη χειρότερη χρονική στιγμή λίγο πριν την αναμέτρηση με τη Βραζιλία. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν κολλήσει, ωστόσο είναι κάτι που προβληματίζει έντονα τους ανθρώπους της ομάδας. Πάντως η προϊστορία είναι κάκιστη για τους Μεξικανούς, οι οποίοι δεν έχουν σκοράρει ποτέ εναντίον της Ελεσάου σε Μουντιάλ. Αλλά όπως λένε και οι παίχτες, δεν παίζουν ρόλο τα στατιστικά. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία και είδατε τι έγινε στην πρεμιέρα.